FM 101, κυρίες και κύριοι, φατσαμπουκάκια, ιερή στιγμή για το φατσαμπουκ αυτή τη στιγμή. Έχω τον πατέρα μου τηλεοπτικά, τον Αντώνη Κανάκη. Χειροκροτήστε τον και εσείς από το σπίτι, μπορείτε. Αντώνης Κανάκης, φοβερός. Χαίρετε. Πατέρα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Το βλέπω. Θα πάω τα χρόνια πίσω. Θα πάω στη χρονιά του 1989. Κοντά παντελονάκι εγώ. 88. Νομίζω δηλαδή. 88 με 89. Κοντά παντελονάκι εγώ. Κάπρι παντελόνι εσύ. Μακρύ μαλλί, Αντώνης. Δεν έχω βάλει ποτέ σιγά, είμαι κάπρι παντελόνι, αλλά αυτό λοιπόν, Αντώνης Κανάκης με... Δεν πειράζει, μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε ηρέμηση. Όχι μόνο, εντάξει, θα το έχω. Ξέρεις τι ήθελα να θυμηθώ, ότι είχατε κάνει τότε τον Kiss FM λίγα χρόνια μετά και είχατε δει με μακρύ μαλλί τότε. Είναι 5 χρόνια. Και με μπότα. Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν πάλι. 1988. Κάνω skateboard, κατεβαίνω την Αγγελάκη, κοντοστέκομαι μπροστά στον FM 101, γυρνάω το κεφάλι αριστερά. Αντώνης Κανάκης, μακρύ μαλλί, εκπομπή το μεσημέρι. Καλά, τα θυμάμαι. Πολύ καλά. Εκείνο ήταν φοβερός ο FM 101 και ο FM 100, γενικότερα η υπόθεση του δημοτικού ραδιοφώνου και ήταν το πρώτο ραδιοφώνο παγκοσμίως. Έλα, ήμουν υπερβολικός, εντάξει. Όχι, το παίρνω πίσω. Όχι, ήταν... γιατί ήταν 54% ακροματικότητα. Όχι, άστινη ακροματικότητα. Ήταν το μοναδικό ραδιόφωνο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μου πεις δεν υπήρχαν και πολλά τότε, γιατί ακόμα δεν υπήρχε η ελεύθερη ραδιοφωνία, που το στούντιό του ήταν βιτρίνα. Ουσιαστικά δεν περνούσαν οι περαστικοί και μας βλέπαν μέσα την ώρα που κάναμε εκπομπή. Το οποίο είχε πολύ πλάκα, αλλά από εκείνα τα χρόνια και γι' αυτό όταν μου είπες ότι θέλεις να μιλήσουμε για. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο που μου έκανες την τιμή να συμμετέχεις σε αυτή την εκπομπή και να μιλήσουμε για τον FM 101, τον πρώτο ξένο μουσικό σταθμό της Ελλάδας. Έτσι, με χαρά δεχτικά, γιατί ο FM 101 ήταν ουσιαστικά ένα παρακλάδι του FM 100. Εγώ ήμουν τότε πολύ πιτσιρικάς, ήμουν 19-20 χρονών και μου ανέθεσαν να φτιάξω τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό που θα έπαιζε 24 ώρες το 24ωρο ξένη μουσική στην Ελλάδα. Αυτό έγινε τότε το 88-89 και είχε μαζευτεί μια πολύ ωραία ομάδα που ήμασταν πρώτα απ' όλα φίλοι και παρέα. Και ήταν πολύ ρομαντικά γενικότερα. Και ήταν αμέσως από τα πειρατικά χρόνια, έτσι, αμέσως μετά. Οπότε ήταν ο ίδιος, σχεδόν ο ίδιος ρομαντισμός. Μετά από τις 16 ώρες Θεσσαλονίκη, ένας πειρατής, ο Αντώνης Κανάκης, μπαίνει μέσα στο στούντιο του FM 101. Τι θυμάσαι? Κοίταξε, ήταν απίστευτο για μας. Εμείς οι πειρατές μαζεύαμε ό,τι μηχανήματα μπορούσαμε, κασετοφωνάκια, μίκτες που τους φτιάχναμε μόνοι μας. Διάφορα pick-up, αλλά όχι και ιδιαίτερα καλά pick-up, δηλαδή το Technics ήταν ένα όνειρο για μας και μπαίνουμε ξαφνικά σε ένα χώρο που έχει μόνωση, που είναι, ρε παιδί μου, στούντιο, έχει επαγγελματικά μηχανήματα, ήταν όνειρο. Δηλαδή δεν με διέφερε ούτε να με πληρώνουν, ούτε να παίρνω ποτέ άδεια. Μπορούσα να ζω όλη την ημέρα, που ουσιαστικά αυτό έκανα, ζούσα όλη την ημέρα μέσα στο ραδιόφωνο, μέσα στο στούντιο και στον αέρα και στο στούντιο παραγωγής. Ήταν μαγεία, Κώστα, αλήθεια. Ήταν μαγεία. Μαγεία και βέβαια όσοι δεν το έχουν ζήσει αυτό πραγματικά μπορούν να το θυμηθούν μέσα από την εκπομπή. Έχουμε και πλάνα αρχείου τότε που κάνατε εκπομπή και πάρα πολλοί κόσμος ήταν μπροστά στην Αγγελάκη, έξω ακριβώς από την Τζαμαρία και περίμενα να τελειώσει ο Αντώνης Κανάκης, ο Κώστας Καπετανίδης και τα άλλα. Ναι, ήταν ωραία. Πολύ φίλε. Ερχόταν, καθόταν έξω γιατί μέσα δεν ήταν εύκολο να μπει. Ήταν και δημοτικό το ραδιόφωνο και καθόταν έξω, μας περιμέναν, μιλούσαμε μετά. Ήταν από την πλευρά των παραγωγών και των Κροατών υπήρχε ένας απίστευτος, όπως σου είπα και λίγο πιο πριν, ρομαντισμός. Με την ευκαιρία, ξέρεις τώρα πως είμαι, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ, σου ζητάω και συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ, γιατί τότε ήμασταν νέοι και γινόταν όλα αυτά γύρω μας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ήταν τέτοια η αγάπη και η τρέλα και το μεράκι για το ραδιόφωνο που ούτε καν τα έπαιρνα χαμπάρι. Από τη μία πλευρά υπήρχε αυτός ο ρομαντισμός. Τόσα χρόνια μετά, θα σκάσω αν δεν το πω, το μόνο πράγμα που τώρα με στεναχωρεί από εκείνη την εποχή είναι η αντίληψη του πόσα πολλά κομματόσκυλα εκμεταλλευόταν την δική μας αγάπη για το ραδιόφωνο, πόσα πολλά κομματόσκυλα γύρω από αυτά, από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εκμεταλλευτήκαν είτε για πολιτικές σκοπιμότητες, είτε για τις δικές τους προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον πλουτισμό, την δική μας αγάπη για τα ραδιόφωνα που κάναμε τότε και στη συνέχεια βέβαια κατέστρεψαν και τα κομματόσκυλα αυτά και διάφοροι με την ασχετοσύνη τους διορισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο κατέστρεψαν τα ραδιόφωνα και προσπαθείτε προφανώς εσείς να κάνετε λίγη δουλειά εκεί πέρα μέσα και όλα τα παιδιά που έχουν απομείνει. Αυτό ήταν η κακή μου ανάμνηση. Η ευχάριστη ανάμνηση όμως. Αλλά η καλή μου ανάμνηση ήταν η αγάπη και ο ρομαντισμός όλης της ομάδας που βρισκόταν εκεί. Είμαστε στο Ράδιο Αρβίλα, σε ένα στούντιο που πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια μουσική. Ναι. Τότε πόσο δύσκολο ήταν να μπορέσει να βρει το κατάλληλο βινίλιο, την κατάλληλη μουσική, πώς την ψάχνατε? Τώρα ανοίγει γενικότερα το κεφάλαιο τεχνολογία, τα πράγματα που μπορεί
μπορεί να κάνει σήμερα το κινητό μας. Ήταν όνειρα που στοιχίζα, αν μπορούσες ποτέ να τα πραγματοποιήσεις αυτά σε τεχνολογικό επίπεδο, θα ξόδευες την εποχή εκείνη 200 εκατομμύρια δραχμές για να έχεις ένα τέτοιο στούντιο που τώρα βρίσκεται στο κινητό σου. Ήταν μια τεράστια αρχαιοθέτηση των δίσκων, αλλά η επαφή με το βινήλιο, που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, είχαμε αυτή τη συζήτηση πρόσφατα και στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι είναι 100 φορές καλύτερη από το σημερινό που πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια μουσική. Τότε υπήρχε μια διαδικασία και όταν αφαιρείται η διαδικασία, αφαιρούνται πολλά πράγματα μαζί της. Ένα έντονο ρομαντικό στοιχείο, για να μην σε κουράζουμε, Αντώνη, τι θυμάσαι πραγματικά, ποιους θυμάσαι από εκείνη την εποχή, ποια παιδιά θα ήθελες τώρα να πάμε, να συναντήσουμε από τη χρυσή εποχή του 101 με τα τρομερά νούμερα χρωματικότητας και με εκείνες τις πολύ ωραίες στιγμές που όλη η Θεσσαλονίκη είχε ζήσει. Όλους τους θυμάμαι, σαν τώρα όλα τα παιδιά. Τον Κώστα, τον Χρήστο, τον Πόλη, τον άλλο τον Χρήστο. Τον Κώστα, τον Χρήστο, τον Πόλη. Τον Μαυρόπουλο. Ο Μαυρόπουλο με στέλνει εδώ, να ξέρει. Εννοώ τον Πόλη, τον Μαυρόπουλο, τον Φόρητο Σωτηράκη, τον Χρήστο Ποδοκάλογο, τον Χρήστο Κυριακιά, τον Κώστα Καπεντανίδη, τον Κολέτσα, τον Ζήγρα, τον Θωμά. Ελπίζω και τρέμω στην ιδέα του να μην έχω ξεχάσει τον Ντάνι του Χατζηπροδρόμου, βέβαια. Να μην έχω ξεχάσει κανέναν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία και αγαπημένη ομάδα. Πρέπει να σε στείλω. Να με στείλει σε κάποιον. Ναι, στον FM 101 μόνο και στον FM 100. Και στον FM 100. Στο δημοτικό ραδιόφωνο που έφυγε από την Αγγελάκη. Πλέον θα πηγαίνει στην Αγγελάκη και δεν θα βλέπει δημοτικό ραδιόφωνο μετά από το 1/4 αιώνα που ήταν εκεί. Ναι. Ξέρω ότι θα στεναχωρηθείς πάρα πολύ. Αλήθεια, στεναχωριέμαι. Αλήθεια. Δεν θα σε στείλω στον 101 που έτσι κι αλλιώς είναι όλοι φίλοι τα παιδιά. Θα σε στείλω στον FM 100. Δίπλα. Ακριβώς είμαστε, ναι. Και βρες ή την Βίκη τη Χατζηβασιλείου ή την Ελένη την Κωνσταντίνου να σου περιγράψουν, ζήτησε να σου περιγράψουν από μένα το πόσο αστεία ήταν η σύνδεση που έκανε ο FM 101 με τον FM 100 προκειμένου να πούμε τις ειδήσεις, να συνδεθούμε για να ακούσουμε τις ειδήσεις από τον FM 100 με αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση του χεριού. Θα καταλάβουν πώς συνδεόμασταν και πώς συνεννόμασταν. Πάω λοιπόν στην Ελένη Κωνσταντίνου και στη Βίκη Χατζηβασιλείου. Κάνω αυτή την κίνηση και καταλαβαίνω ακριβώς το τι γίνεται. Ακριβώς. Ποιο τραγούδι αφιερώνουμε για το αντίο, από την Αγγελάκη. Τώρα που έχουμε κάποιο έτοιμο. Δεν ήμουν έτοιμο γι' αυτό. Δεν πειράζει, θα σε προετοιμάσω, Αντώνη. Εγώ θυμάμαι ότι από ό,τι μου έχουν πει όταν έπαιρνε στο στούντιο 101. Κλείδωνες για να μην μπει κανένας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Υπερβολές. Επίσης θυμάμαι ότι όταν έπαιρνε στα στούντιο της TV 100 έκανες το βράδυ μόνο σε εκπομπή μοντάζ με τα περάκι. Αυτό ναι. Με τα περάκι. Μοντάζ, entry in, entry out, όσοι ξέρουν τηλεόραση το καταλαβαίνουν. Στο αναλογικό μοντάζ, ίσως και με τη U-matic εσείς το είχατε προλάβει τότε. U-matic. Και γενικότερα η TV 100 ήταν πολύ μεγάλο σχολείο, επειδή ακριβώς τα κάναμε όλα μόνοι μας. Δηλαδή, εγώ για να καταλάβεις τη μουσική εκπομπή που είχα τότε στην TV 100, πήγαινα για να μην με ενοχλεί κανένας βράδυ. Τώρα, όταν σου λέω βράδυ, μπορεί να πήγαινα και 2 η ώρα το βράδυ, έτσι. Το ξέρω έμπαινα, και από πρώτο χέρι. Έμπαινα, το έχουν πει. Έμπαινα μέσα στην TV 100, δεν ήταν άνθρωπος, ψυχή, μόνο ο φύλακας κάτω. Άνοιγα τις κάμερες, άνοιγα τα φώτα, άνοιγα όλα τα μηχανήματα του control, έστεινα την κάμερα, με φώτιζα. Ναι. Έκανα κάμερα στον εαυτό μου, διάφραγμα, έγραφα τα on μου, έπαιρνα την κάμερα με τα on μου, πήγαινα στο μοντάζ, έκανα μοντάζ τον εαυτό μου με τα βίντεο κλιπ, ετοίμαζα την εκπομπή και την άφηνα πάνω στο κοντρόλ και έφευγα. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι σχολείο, γιατί εκπαιδεύεσαι σε τόσα πολλά διαφορετικά. Κάνεις όλα μόνος σου, όπως βλέπεις, και με τα περάκι μου είχαν πει ότι έπαιρνα στα περάκι το βράδυ για φαγητό κανονικά. Ναι. Και έχουμε συγκλονιστικό στιγμιότυπο με σένα, με τον Κώστα Καπετανίδη. Σε πολύ ωραίες στιγμές μέσα στο στούντιο σε TV 100. Αλλά δεν θα το δεις τώρα, θα το δεις στην εκπομπή. Και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που βγαίνουν στην TV 100 από το 80. Ζάχος Σαμολαδάς μου βοήθησε πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και τα αδέρφια σου βγει. Το σφουγγάρι που γράφει. Μην τον πετύχω πουθενά μόνο πες του Ζάχου. Και θα δούμε Αντώνη Κανάκη 1988. Ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον 101 και γενικότερα στο δημοτικό ραδιόφωνο που φεύγει. Κοίταξε, στον FM 101, αν θέλουμε να αφιερώσουμε. Ποιο έχεις βάλει στην αρχή. Αν θέλουμε να αφιερώσουμε, μπορώ να σου βάλω. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γρήγορα αυτή τη στιγμή με τη μουσική και μπορούμε να λέμε διάφορες ανοησίες μέχρι να μπορέσουμε να το βρούμε τα τραγούδια. Dr. Alban Party, ας πούμε. Όχι, ας τον Dr. Alban. Γιατί είναι, κάτι, είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του Αντώνη Κανάκη. Εγώ έχω φωτογραφία που είναι ο Dr. Alban μέσα. Ο Dr. ή Dr. είναι, γιατί είναι. Ο Dr. Ο Dr. Alban μέσα. Και είσαι μαζί με τον Μαυρόπουλο στην κονσόλα του 101 και τους κοιτάτε με γουλωμένα τα μάτια. Ωραία, άκου τώρα. Η φωτογραφία ήταν τυχαία, τα γουλωμένα. Προϊόν μοντάζ. Δύο τραγούδια μπορούμε να πούμε για τον FM 101. Πάμε λοιπόν. Που χαρακτήρισαν τον FM 101. Το πρώτο ήταν αυτό εδώ. Που είναι βέβαια ένα απίστευτο τραγούδι από τους Church, από το album Starfish. Κάνουμε ραδιόφωνο μάλλον τώρα. Κανονικά ξεκινάει η εκπομπή. Και λέγεται Reptile.
και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του FM 101 εκείνη την εποχή που έπαιζε μόνο σταθμός. Βρισκόμαστε ακόμα στην εποχή που τα ραδιόφωνα μπορούν να ισχυριστούν στην πραγματικά ότι μόνο αυτά μεταδίδουν ένα τραγούδι. Γιατί δεν μπορείς να το βρεις εύκολα. Δεν είναι όπως τώρα που όλοι έχουν όλα τα τραγούδια για να τα μεταδώσουν. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που είναι αυτό εδώ. Ποιον είχες κάνει τότε, θυμάσαι? Πώς θα ξεκινούσε την εκπομπή στον 101 με αυτό το τραγούδι? Πάμε 1988. Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι τι έλεγες? Δεν θυμάμαι καθόλου, αλήθεια. Είχες μια ατάκα που έλεγες συνέχεια, ας πούμε? Όχι, όχι, δεν είχα τέτοια πράγματα, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι αυτό, είναι το ένα τραγούδι. Το οποίο είναι φοβερή κομματάρα από τους Τσέλς, οι οποίοι λένε και το Under Milky Way Tonight. Άσχετο, και το άλλο εκπληκτικό τραγούδι που έβγαλε ο FM 101 ήταν αυτό εδώ από τους Χώρους, το οποίο λεγόταν το The Speed of the Beat of My Heart. Δεν ξέρω, τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά? Εγώ, τα κοίταξε, αυτά τα είχα δει στο Τεχνολογικό Μουσείο να παίζουν κάποια στιγμή όταν μπήκα μέσα. Αλλά εντάξει, ακόμα ακούγονται. Όχι, ακούγονται ακόμα, είναι ωραία κλασικά τραγούδια. Αλλά αυτά είναι τα δύο τραγούδια έτσι που θα ήθελα να χαρίσω στα παιδιά του 101 και το Drowning Man βέβαια. Εντάξει, την πατήσατε τώρα, δεν έπρεπε Δεν πρόκειται να σταματήσουμε με τη μουσική. Την πατήσατε, δεν έπρεπε να με βάλετε στο τρυπάκι της μουσικής. Για να ακούσουμε λοιπόν και το τρίτο. Είναι αυτό, παιδί μου, να πάω στο ρεφρέν κατευθείαν. Και όταν κολούσε το βινίλιο, τι γινότανε? Δεν κολούσαν τα βινίλια. Περισσότερο κολούσαν τα μυαλά μας παρά τα βινίλια, τα οποία συνεχίζουν και αυτά να κολλάνε περισσότερο από τα βινίλια. Το βινίλιο είναι αυτό εδώ το ρεφρέν του. Δεν ξέρω, ακούγονται. Έχουμε υπερσύγχρονα συστήματα εμείς εδώ, ναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά λοιπόν, Αντώνη, φεύγουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάω. Κοίταξε, εγώ σε ευχαριστώ γιατί μου θύμισες ωραία πράγματα. Είχα πάρα πολύ καιρό να τα θυμηθώ όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς, να ξέρεις ότι όταν μπαίναμε στο στούντιο του 101 στην Αγγελάκη, πραγματικά και μιλάω προσωπικά, γιατί εγώ καθόμουν απ' έξω και σε έβλεπα να κάνεις εκπομπές και έλεγα κάποια στιγμή να με αξιώσει ο Θεός να κάνω κι εγώ μέσα. Και 12 χρόνια είμαστε εκεί. Είσαι μια ιστορία και ένα πρότυπο για εμάς τους νεότερους εντός εισαγωγικών που κάνουμε μέσα εκπομπή. Μεταξύ μας όμως. Είδες ο γέροντας. Πατέρα, τώρα που κλείνουμε έτσι. Εκεί στην Αγγελάκη και το 88 περνούσαν ωραίες γυναίκες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πρόβλημα ήταν αυτό. Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Μου είχε πει μια πολύ ωραία ιστορία ο Νίκος Σταματίου. Τι σου είπε ο Νίκος? Καλά, ο Νίκος είναι περίπτωση. Τι σου είπε? Μου είπε ο Νίκος Σταματίου ότι μια φορά πέρασε μια πολύ όμορφη γυναίκα μπροστά στην Αγγελάκη. Είχε έρθει μπροστά στο τζάμι, δεν μπορούσε να δει γιατί χτυπούσε ο ήλιος. Και ο Νίκος έκανε μια άσυπνη πράξη, η οποία δεν μπορώ να την περιγράψω γιατί μας παρακολουθούν. Ναι, τον έχω ικανό είχε για να κατεβάσει το λίγο το παντελόνι. Ναι, τον έχω ικανό να το έχει κάνει. Τον έχω ικανό. Αυτό ήταν φαινόμενο γιατί όταν χτυπούσε ο ήλιος από έξω δεν μπορούσε να δει μέσα. Οπότε πλησίαζε ο κόσμος και έκανε με τα χέρια του. Κολούσε στο τζάμι για να μας δει. Εντάξει, γινόταν διάφορα πράγματα στην αρχή. Ήταν πάρα πολύ αστείο όλο αυτό. Έχει καθεί αυτή η μαγεία στο ραδιόφωνο? Υπάρχει ακόμα στον Imagine, στο δικό σου ραδιόφωνο? Στον Imagine υπάρχει. Στάνταρ. ο Imagine είναι, κατά την άποψή μας, χάθηκε η μαγεία. Κάποια στιγμή νομίζω ότι τα ραδιόφωνα έγιναν πολύ... πολύ στημένα, πολύ βιομηχανοποιημένα. Δεν κάνανε έρευνες για να καταλήξουν σε ποια τραγούδια θα παίξουν. Αυτό το playlist, ναι, είχαν, ο υπολογιστής. Οι παραγωγοί είχαν συγκεκριμένο χρόνο να μιλήσουν. Τα τραγούδια που θα παίξουν ήταν πολύ συγκεκριμένα. Αυτό νομίζω ότι ευνουχίζει και τους παραγωγούς, αλλά κυρίως ευνουχίζει το ραδιόφωνο. Ο Imagine δεν είναι σε αυτή τη φάση. Ο Imagine είναι ένα τελείως ελεύθερο ραδιόφωνο που νομίζω ότι συνδυάζει όλα τα καλά ενός επαγγελματικού σταθμού, αλλά κυρίως όλα τα καλά ενός ερασιτεχνικού σταθμού. Επειδή εμείς είμαστε μια ερασιτεχνική εκπομπή που παίζουμε σε ένα επαγγελματικό σταθμό, θα ήθελα να σου δείξω τη δεύτερη κάμερα φατσαμπουκάκια. Να σου έλα λίγο δίδυμε. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό. Βλέπεις ότι πίσω από την κάμερα δεύτερη μου έχουμε στο φατσαμπουκ το δίδυμο αδερφό σου. Είναι, για χαρά, Αντώνης. Είναι πολύ αστείο αυτό που έγινε, γιατί μου φέραν σήμερα τον Δημήτρη, τον οποίο τον ευχαρίστησα πάρα πολύ, γιατί ήταν τόσο ωραίο αυτή η παροδία που κάναν του Ράδιο Αρβίλα. Και από ό,τι κατάλαβε, είσαι δουλεύεις μέσα στην εκπομπή. Ναι, τον έχουμε. Εμείς τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Είναι πάρα πολύ αστείο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Φεύγω για Βίκη Χατζηβασιλείου, Ελένη Κωνσταντίνου. Το χέρι κάτω. Αντώνης Κανάκης. Ευχαριστούμε πολύ.